Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα. Είναι ο πολιτικός αναλυτής, δημοσιογράφος, έχει σπουδάσει γερμανικό πολιτισμό και παραγωγή κινηματογράφου, ενώ αρθρογραφεί για την ευρωπαϊκή κρίση και το ευρώ. Είναι ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, γιος και του γνωστού σκηνοθέτη, έτσι. Για... Είναι το όνομα είναι σημαντικό. Καλημέρα σας, κύριε Κουτσομίτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Κουτσομίτη, έχουμε μια σειρά από μέτρα, από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε εγώ, τα οποία πέρα από τα δημοσιονομικά υπάρχουν και κάποια άλλα βέβαια, τα οποία χρειάζονται διαφορετικά, έτσι, διορθωτικές αλλαγές γενικότερα στο κοινωνικό ιστό. Και το θέμα είναι αν όλα αυτά τα μέτρα θα περαστούν και αν χρειάζεται έτσι μια θατσερική διάθεση, θα πω εγώ, ώστε να περάσουν αυτά τα μέτρα, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά περιμένω πάρα πολλές απεργίες. Δεν ξέρω τι πιστεύετε κι εσείς. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι ήδη αρχίσουν να περνάνε διάφορες αποφάσεις στα ΦΕΚ. Χθες το βράδυ πέρασε η πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση του κυρίου Τσίπρα να προχωρήσει σταθερά πάνω σε αυτή την απόφαση που πήρε μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 13 Ιουλίου. Ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Τώρα, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη κουβέντα και δεν νομίζω είναι σημερινό θέμα να το συζητήσουμε. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση στην οποία περιήλθε. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από προαπαιτούμενα, ας το πούμε έτσι, μέτρα τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι την αξιολόγηση την 1η τον Οκτώβριο. Είναι περίπου 53 ενέργειες. Μάλιστα βρήκα χθες και ένα εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν όπου τα αναφέρει αναλυτικά σε τι βαθμό αυτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και πώς, πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν. Και αυτά τα μέτρα ουσιαστικά θα μας οδηγήσουν και σε πολιτικό επίπεδο μέχρι με τις εξελίξεις για τους επόμενους 2 μήνες. Και μιλάω σε πολιτικό επίπεδο γιατί πολλά από αυτά είναι οι περίφημες κόκκινες γραμμές πολλών βουλευτών και κομματικών σχηματισμών, όπου πρέπει να δούμε πλέον αν υπάρχει απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μπορέσει να τα ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα. Βλέπουμε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας θα ζητήσει τις επόμενες μέρες ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν γνωρίζουμε όμως αν τι τύχη θα έχει αυτή η διαδικασία, καθότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο παράθυρο και μέσω της πρόνοιας που έχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή το να είναι απούσες κάποιες κοινοβουλευτικές ομάδες, μπορεί να πέσει και το όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έστω και κάτω από 151. Από ό,τι δεν βλέπετε τις εκλογές σαν σίγουρο ενδεχόμενο, το θεωρείτε με μεγάλο ερωτηματικό από ό,τι καταλαβαίνω. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με την ημερομηνία. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο επίφοβο να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Πάντως, πιθανολογώ ότι μπορεί να γίνουν και λίγο αργότερα. Δηλαδή ουσιαστικά το όριο είναι αν θα γίνουν πριν από την αξιολόγηση ή μετά. Πάντως οι Γερμανοί αξιωματούχοι δεν φαίνεται να αντιδρούν, γενικότερα οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να αντιδρούν σε πιθανές εκλογές στην Ελλάδα, όπως παλιότερα που έλεγαν ότι υπονομεύει τη σταθερότητα της Ευρώπης ή οτιδήποτε. Yeah. Πλέον είναι εφησυχασμένοι στο μνημόνιο, στην υπογραφή, φαντάζομαι. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η μεγάλη πλειοψηφία, αυτές οι 220 ψήφοι πόσες ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Φάνηκε πλέον ότι η ελληνική πολιτική τάξη, ας πούμε, φιλοευρωπαϊκή, έχει καταλάβει το ποιο είναι το διακύβευμα πλέον αυτή τη στιγμή για τη χώρα και θεωρούν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθεί μια λύση ώστε η χώρα να προχωρήσει μέσα στην Ευρωζώνη. Σε περίπτωση όμως που εμείς, έχοντας και την ιδιαιτερότητα που έχουμε να μην εφαρμόζουμε κάποια μέτρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μας περιμένουν στη γωνία, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο Brexit, δηλαδή είναι στον...
αυτό υπάρχει ακόμη και θεωρώ θα υπάρχει μέχρι και να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους. Άρα θεωρώ ότι για 2 μήνες ακόμη τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Mm-hmm. Χθες το βράδυ είχε μια συνέντευξη ο Σόιμπλε στη γερμανική τηλεόραση και ρωτήθηκε για το θέμα του Brexit. Εμέσως το απέφυγε λέγοντας ότι αυτό το θέμα πάντα είναι στη διακριτική ευχέρεια των Ελλήνων και δεν είναι δικό μας θέμα να το αποφασίσουμε, λέγοντας ότι οι Έλληνες αν εφαρμόζουν αυτά που πρέπει δεν πρόκειται να υπάρξει Brexit. Πέταξε τον μπαλάκι δηλαδή. Από την άλλη, οι διαδικασίες που προβλέπονται πλέον ελέγχου θα είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν στα προηγούμενα μνημόνια. Δηλαδή, πλέον θα υπάρχει πολύ συνεχής και άμεση εποπτεία της εφαρμογής όλων των ενεργειών και δεν θα είναι αυτό το χαλαρό που υπήρχε ιδίως στο πρώτο μνημόνιο, αλλά και σε κάποιο βαθμό και στο δεύτερο. Άρα θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο πλέον να μην εφαρμοστούν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα πώς θα δημορφωθούν οι κυβερνητικές ή πολιτικές συμμαχίες ώστε να υπάρχει μια πλειοψηφία και το κυριότερο για μένα είναι πώς όλα αυτά τα μέτρα, πολλά από τα οποία είναι όντως ηφαισιακά, mm-hmm. πολλά όμως από τα μέτρα δίνουν ευκαιρία στην ελληνική οικονομία να ξαναβαδίσει σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Αυτά τα θετικά, τα όποια θετικά, πρέπει να δούμε πώς ως κοινωνία και ως οικονομία και ως πολιτικό σύστημα θα μπορέσουμε να τα αγκαλιάσουμε και να τα προβάλλουμε και να τα αναπτύξουμε. Και το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι των συμπολιτών μας, το οποίο θα πληγεί από το σκληρό κομμάτι της προσαρμογής. Mm-hmm. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να κοιτάξουμε. Δηλαδή πώς θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται και πώς θα ελαχιστοποιήσουμε το κοινωνικό κόστος από την εφαρμογή των μέτρων. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στα μέτρα που λέτε που θα φέρουν ανάπτυξη είναι τα οργανωτικά, παράδειγμα οι δικαστές ή κάποιες διαδραστικές αλλαγές στο δημόσιο ή οτιδήποτε μπορεί να έρθει. Το άνοιγμα των αγορών, η λήξη, ακόμα και οι αποκρατικοποιήσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν νέες δουλειές και νέες θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Ακόμη το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, το οποίο θα γίνει σταδιακά βέβαια, αλλά και αυτό θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ειρήνης, για να έρθω και στο προηγούμενο ερώτημα που θέσατε για το αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τώρα βέβαια ήταν μια περίοδος διακοπών και ήταν δύσκολο να κρίνουμε αν οι αντιδράσεις θα είναι έντονες. Ελπίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι σε ένα επίπεδο θεσμικό και δεν θα εκτραπούμε σε καταστάσεις όπως ήταν παλιότερα, ας πούμε, με βίαιες διαδηλώσεις και τέτοια πράγματα τα οποία θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τη χώρα. Mm-hmm. Ξέρετε δηλαδή ότι συνειδητοποιήσαμε που βρισκόμαστε και ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι πια. Ωστόσο τα σκληρά δημοσιονομικά ενδεχομένως να φέρουν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις να τους βγάλουν στους δρόμους. Σαφέστατα, διότι από τη στιγμή που θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο η καταβολή φόρων, είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη mm-hmm. κατάσταση αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Από την άλλη, βλέπω όμως ότι έρχονται και ρυθμίσεις, όπως έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, όπως έχουν να κάνουν ας πούμε το χάρισμα των μικρών οφειλών προς τις τράπεζες. Υπάρχουν μικρορυθμίσεις, οι οποίες αν κανείς τις αξιοποιήσει, μπορεί κάποια προβλήματά του να τα λύνει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό αξιοποίησης ευκαιριών mm-hmm. και ελαχιστοποίησης των αρνητικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο κύριος Τσίπρας στην περίοδο της οικονομικής ασφυξίας άφησε να λήξει η οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μην πληρώσει δηλαδή αυτά που χρωστούσαμε εκεί. Οπότε και θεωρητικά δεν ξαναήρθαν μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας, τι πιστεύετε κιόλας, δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας ήθελε να μην έρθει ξανά το δούνο του
και γιατί οι Γερμανοί επιμένουν να έρθει. Εάν επιμένουν να έρθει για να επιβάλλει τα εργασιακά μέτρα τα οποία στα προηγούμενα μνημόνια δεν ανακατεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόλου σε αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Και πόσο σημαντική θα είναι η συμβολή του Διεθνούς Σημαντικού Ταμείου, αν τελικά έρθει. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ κέριο κομμάτι της εφαρμογής για τους επόμενους μήνες. Οι Γερμανοί και άλλες χώρες επιμένουν πάρα πολύ στη συμμετοχή του ΔΝΤ για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από την Κομισιόν και φυσικά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εμπειρία και ασχολείται μόνο με το ζήτημα το τραπεζικό. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχει αυτή η σαφής, ας το πούμε σε εισαγωγικά, νεοφιλελεύθερη αντίληψη του ΔΝΤ για την απελευθέρωση των αγορών και την φιλελευθεροποίηση της αγοράς εργασίας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε ότι το ΔΝΤ ήταν αυτό το οποίο επέμενε πάρα πολύ στη μείωση των δημοσιονομικών στόχων και ώστε να μην υπάρχει πολύ μεγάλη λιτότητα στο κομμάτι το δημοσιονομικό. Άρα δεν είναι όλα μονοπλευρά, δηλαδή να λέμε ότι το ΔΝΤ είναι το πιο σκληρό σε όλα. Είναι σκληρό, αν θέλετε, όσον αφορά την φιλελευθερωποίηση της οικονομίας. Mm. Από την άλλη όμως επιμένει πάρα πολύ στο να μην υπάρχουν μεγάλες δημοσιονομικές προσαρμογές και επιμένει επίσης και στο ζήτημα της διευθέτησης του χρέους, όπου και εκεί θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση τον Οκτώβριο με την Ευρωζώνη που θα είναι αρκετά έντονη και σκληρή. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό θα συμμετάσχει και αν θα συμμετάσχει και με χρήματα ή θα είναι μόνο στο επίπεδο της εποπτείας του προγράμματος. Και με προλάβατε και για το επόμενο ερώτημα που θα ήταν το κούρεμα του χρέους, το οποίο η πρώτη κουβέντα που λέει ο απλός πολίτης είναι ότι δεν θα μας κάνουν κούρεμα χρέους, γιατί μετά θα πει και η Πορτογαλία εμένα γιατί δεν μου έκανες και ήθελα κι εγώ. Και απ' την άλλη, το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο πιέζει για κούρεμα του χρέους. Η Γερμανία λέει δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν, γιατί μετά θα θέλουν όλοι και στο καταστατικό δεν λέει και ούτω καθεξής. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι σχεδόν, νομίζω ότι έχει, δηλαδή μάλλον έχει φύγει από το τραπέζι αυτή τη στιγμή ονομαστική μείωση του χρέους. Και έχει φύγει για δύο λόγους βασικά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινοβούλιο στην Ευρωζώνη που θα συμφωνήσει, που θα ψηφίσει ονομαστικό κούρεμα χρέους. Το δεύτερο είναι το νομικό, δηλαδή θεωρούν και νομίζω ότι έχουν δίκιο, εγώ βέβαια δεν είμαι νομικός, αλλά όσοι γνωρίζουν από ευρωπαϊκό δίκαιο θεωρούν ότι θα υπάρξουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλλον θα κερδιθούν, που θα φανεί ότι είναι αντίθετο με τις ευρωπαϊκές συνθήκες το ονομαστικό κούρεμα του χρέους. Άρα θα οδηγηθούμε κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα σε αυτό που λέγεται reprofiling, δηλαδή μια μετακύληση της λήξεως των δανείων και μείωση των επιτοκίων, το οποίο όμως στην πράξη σχεδόν θα ισούται με κούρεμα, διότι αν μετατεθούν όπως ακούγεται οι λήξεις πάνε στα 60 χρόνια, η επιβάρυνση ετήσια που θα έχει ο ελληνικός προϋπολογισμός για εξυπηρέτηση του χρέους των δανείων και των τοκοχρεωλησίων θα είναι πάρα πολύ μικρός. Θα είναι πολύ μικρότερος από πάρα πολλές χώρες. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει μια εξομάλυνση στα επόμενα 10-15 χρόνια, ώστε να είναι μια ομαλή ετήσια επιβάρυνση, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αν δει κανείς το ετήσιο καλεντάρι, το τι έχουμε να πληρώσουμε από το 2019 και μετά, είναι άλλες χρονιές που έχουν χαμηλό κόστος και άλλες χρονιές που έχουν πολύ ψηλό. Πρέπει να γίνει εκεί μια εξομάλυνση, να γίνει μια διευθέτηση δηλαδή. Αυτό νομίζω ότι αν επιδείξει και το ΔΝΤ μια καλή διάθεση, νομίζω θα βρεθεί η λύση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Να ρωτήσω τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα μέτρα που θέλουν οι Ευρωπαίοι, στα μνημόνια γενικώς, θα πω εγώ, τα δημοσιονομικά, δηλαδή το ΦΠΑ παράδειγμα, το σκεπτικό φαντάζομαι είναι για τη χώρα τη δική τους. Έχει η δική μας χώρα ιδιαιτερότητες, δηλαδή είναι στο DNA να φοροδιαφεύγουμε? Θα κοιτάξουμε εμείς να φοροδιαφύγουμε τώρα βάζοντας το ΦΠΑ 23%, γιατί πολλοί διατείνονται ότι θα μειωθεί η εισπραξιμότητα με το 23% και είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο από ό,τι αποδεικνύεται. Διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις για το αν ήταν ιδέα των δανειστών η αύξηση των φόρων
ή αν ήταν η πρόταση της Ελλάδας. Διότι ποιο ήταν το ζητούμενο? Το ζητούμενο ήταν ότι έπρεπε να πετύχουμε κάποιους δημοσιονομικούς στόχους ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα για το 2015. Δηλαδή φαινόταν ότι θα έχουμε γύρω στο 1% έλλειμμα και πρέπει να πάμε γύρω στο 0,25%. Άρα 0,75% του ΑΕΠ, μιλάμε για περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δημοσιονομική προσαρμογή. Η εύκολη λύση που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια είναι αύξηση των φόρων. Θεωρώ ότι εκεί είναι ένα σημείο που χωλαίνει το πρόγραμμα, διότι σαφέστατα θα έχει ηφαισιακή επίπτωση, και από την άλλη δεν βλέπω αν θα προλάβει οι αλλαγές που συντελούνται στο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα συλλογής των φόρων, θα προλάβει να έχει τα αποτελέσματα σύντομα, ώστε να έχουμε αποτελέσματα στο επόμενο εξάμηνο ή στον ένα χρόνο. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης στις πραξιμότητες, κυρίως του ΦΠΑ, και απορώ τόσα χρόνια πώς δεν είχε γίνει όλη αυτή η ηλεκτρονική σύνθεση των επιχειρήσεων, ώστε η τιμολόγηση να γίνεται απευθείας, να περνάει σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τώρα θα γίνουν. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, με πόση σωστή εφαρμογή θα γίνουν. Το καλό είναι ότι, το καλό και το κακό μάλλον, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποκτά μια πολύ μεγάλη ισχύ, το οποίο είναι καλό γιατί δεν υπάρχει διάσπαση αυτή και τα αλληλοαντικρουόμενα συμφέροντα που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το ΣΔΟΕ να αυτονομείται, η Γενική Γραμματεία Εσόδων αυτονομείται. Τώρα θα είναι σε ένα ενιαίο φορέα που θα τα ελέγχει και θα τα δρομολογεί. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ουσιαστικός έλεγχος αυτής της γραμματείας. Δηλαδή, εκεί δεν θα συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Βαρουφάκη που έλεγε ότι είναι κράτος εν κράτη και ελέγχεται τις Βρυξέλλες, αλλά από την άλλη θα ήθελα να δω ποιες είναι, ας πούμε, και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες ελέγχου αυτής της υπηρεσίας. Γιατί πλέον είναι η καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτή θα ελέγχει αν θα έχουμε αποτέλεσμα φέτος ή δεν θα έχουμε. Εκεί είναι ένα πολύ τεράστιο στοίχημα να κερδιθεί, στο πώς θα πετύχει αυτός ο μηχανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Θέλω μια τελευταία πρόβλεψη, κύριε Κουτσομίτη, για το πότε πιστεύετε εσείς ότι θα τελειώσει αυτό με τα capital controls, γιατί όλος ο κόσμος αυτό ρωτάει. Πότε θα σταματήσει και πότε... Κοιτάξτε, αυτό θα σταματήσει σταδιακά. Και όταν λέμε θα σταματήσει εντελώς, να πούμε λίγο ποια είναι η διαδικασία. Το πρώτο είναι να υπογραφούν όλες οι δανειακές ιστορίες, οι οποίες θα γίνουν μάλλον αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα εισπράξουμε τα λεφτά και θα υπογραφεί το δάνειο. Από την Πέμπτη Παρασκευή και πέρα αρχίζει κάπως να ομαλοποιείται η κατάσταση. Θα έρθει κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες και αυτή η προκαταβολή που θα ενισχύσει την κεφαλιακή επάρκεια των τραπεζών. Και πιστεύω από τη στιγμή που έρθουν αυτά τα 10 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες και θα υπάρξει μια σταθεροποίηση, θα αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται και το κομμάτι των capital controls. Θεωρώ ότι είναι θέμα λίγων μηνών. Δηλαδή θα το έθετα περί το τέλος του έτους, με αρχές του 2016, για το πολύ μεγάλο μέρος των capital controls. Για την πλήρη λήξη θεωρώ ότι θα είναι στο πρώτο τρίμηνο με δεύτερο τρίμηνο του 2016. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή... Αλλά για τον καθημερινό πολίτη, για ποσά ας πούμε που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, θεωρώ ότι είναι υπόθεση το πολύ 2 με 3 μηνών να λήξουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.